πέρα από την ατομική προσπάθεια που έγινε από την κάθε μία μας, είναι και προϊόν μιας συλλογικής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο για το Μάη, αλλά και για άλλα ζητήματα, ιστορικά και πολιτικά και θεωρίας, και έχει συστηματικοποιηθεί μέσα από τη μελέτη, τη συζήτηση και τη δράση και της αντισεξιστικής ομάδας ΔΕΑ, αλλά και άλλων συζητήσεων που γίνονται στα πλαίσια του βιβλιοπωλείου, των εκδόσεων Red Max και του Ινστιτούτου Κομμούνας. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και μεταξύ μας ήταν να προτείνουμε θεματικές, να διαβάσουμε περισσότερες και να μελετήσουμε περισσότερες το θέμα από όσες τελικά μιλάμε σήμερα σε αυτό το πάνελ. Και βέβαια θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Ιωάννα Κασάπη που έκανε την προσπάθεια να ετοιμάσει αυτή την παρουσίαση και να συνδεθεί σήμερα μαζί μας. Το δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η σημερινή θεματική για τον αγώνα ενάντια στην καταπίεση και την απελευθέρωση των γυναικών και των ΛΟΑΤ είναι κεντρική σημασία για τη συζήτηση που κάνουμε σε όλο το αφιέρωμα. Επειδή αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως κοινότοπο, θέλω λίγο να το εξηγήσω. Η προβληματική που θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα κάνοντας αυτές τις παρουσιάσεις είναι ότι η σημερινή συζήτηση δεν έρχεται να καλύψει το κενό του να πούμε και κάτι για τις γυναίκες, γιατί σε κάθε εξέγερση υπάρχουν κάπου και αυτές, παρόλο που υπάρχουν πάντα και αυτές. Ξεκινά από τη θέση ότι ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφορές στο κίνημα και την αριστερά και τις διαφορετικές αποτιμήσεις του Μάη, υπάρχει ένα πριν, μια εποχή πριν και μια εποχή μετά το Μάη. Ο Μάης δηλαδή είναι ένα σύνορο. Ένα πριν και ένα μετά όσον αφορά τις ριζικές επαναστατικές, θα λέγαμε, αλλαγές στις ανθρώπινες σχέσεις, στη σεξουαλικότητα, στον τρόπο που οι γυναίκες, ετερόφιλες ή λεσβίες, ή άντρες, ομοφιλόφιλοι και μη, οι τρανς, αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, το σώμα τους και συνειδητοποιούν ότι μέσα στη διαδικασία αλλαγής της κοινωνίας και την εξάλληψη της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης περιλαμβάνεται και η δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή τους το εδώ και τώρα. Το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω εισαγωγικά είναι ότι σήμερα μιλάμε για το γαλλικό Μάη, αλλά όχι μόνο για το γαλλικό. Μιλάμε και για μια ολόκληρη εποχή που οδήγησε στους δρόμους έξω από την ιδιωτικότητα του σπιτιού και της ντουλάπας, στο δημόσιο χώρο, εκατομμύρια ανθρώπους στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Τσεχοσλοβακία, την Αμερική, μεταξύ άλλων. Την Ελλάδα, την Πορτογαλία αργότερα, τη Χιλή κτλ. Εμείς σήμερα, ωστόσο, για αυτό το θέμα εστιάζουμε σε δύο κόσμους, τον γαλλικό και τον αμερικάνικο. Για τη Γαλλία έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτού του αφιερώματος ότι ένα από τα σημεία που κάνουν τη διαφορά είναι ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη γενική απεργία στην ιστορία, είναι ο γενικός ξεσηκωμός, για τον οποίο έχουμε πει ήδη πολλά. Και βέβαια στην Αμερική είμαστε στην καρδιά του καπιταλισμού, έχουμε το αντιπολεμικό κίνημα, το κίνημα των μαύρων, έχουμε μια άλλη κατάσταση. Για αυτούς τους δύο λόγους, θεωρήσαμε ότι αυτά τα δύο παραδείγματα είναι κομβικά για το ζήτημα του φύλου, των γυναικών, των ομοφυλόφιλων και των λεσβιών, αυτό που λέμε σήμερα ΛΟΑ κίνημα. Το τέταρτο σημείο που θέλω να σημειώσω είναι η σχετική έλλειψη πηγών σχετικά με αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Υπάρχει πολύ περιορισμένη βιβλιογραφία, η οποία λήφθηκε υπόψη. Έχουν γραφτεί αρκετά για το φεμινιστικό κίνημα, αλλά όχι για την είδα τη συμμετοχή των γυναικών στην εξέλιξη. Ενώ χρειάστηκε ιδιαίτερη δουλειά και από την Πόπη για να εντοπίσει τις γυναίκες στο φωτογραφικό υλικό, υπάρχουν πολλές, όχι γιατί οι γυναίκες δεν κατέβηκαν στον δρόμο, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, αλλά γιατί ο σεξισμός αποτυπώνεται και οπτικοποιείται και στις φωτογραφίες του Μάη. Πολλές φορές, όχι πάντα, οι φωτογραφίες, οι γυναίκες φωτογραφίζονται είτε ως τρομαγμένες αστές στον δρόμο, κυρίες, είτε ως μία ηρωική Μαριάν στους ώμους κάποιων συντρόφων της, είτε ως σεξουαλικό αντικείμενο που εστιάζει στο πρόσωπο και το σώμα. Λοιπόν, έχοντας πει αυτά, θέλω να αρχίσω περιγράφοντας πολύ συνοπτικά, θα πει και η Ιωάννα στη συνέχεια για τη Γαλλία, τον αγώνα ενάντια στην καταπίεση και τον σεξισμό, και να κάνω μια μικρή αναφορά στις κινηματικές δυνάμεις της εποχής για να ανοίξει η συζήτηση. Μετά την Ιωάννα που θα μιλήσει για τη Γαλλία, θα μιλήσει και η Έλληνα για το Αμερικάνικο 68, σε σχέση με το θέμα που συζητάμε πάντα. Λοιπόν, για τη Γαλλία. Το πρώτο σημείο είναι το σε ποια κοινωνία συμβαίνει η εξέγερση του Μάη. Η γαλλική κοινωνία του 60 είναι μια βαθιά συντηρητική και παραδοσιακή κοινωνία, στην οποία οι γυναίκες έχουν ελάχιστα δικαιώματα και ορατότητα. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να φορούν, ας πούμε, παντελόνι στη δουλειά. Οι παντρεμένες χρειάζονταν την άδεια του συζύγου για να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα και γενικά για να έχουν τραπεζικές συναλλαγές.
Ο άντρας είχε απόλυτο έλεγχο πάνω στην οικογένεια, νομικά. Φυσικά απαγορεύονται εκτρώσεις. Το δικαίωμα στο διαζύγιο είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αφού η γυναίκα και ο άντρας θα πρέπει να αποδείξουν ότι θέλουν να χωρίσουν επειδή υπάρχει κάποιο είδους ελάττωμα, όπως ονομάζεται στον νόμο, ελάττωμα στον έναν ή στην άλλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 1965 οι γυναίκες αποκτούν το δικαίωμα να εργάζονται χωρίς τη συνένεση του συντρόφου τους. Το 1967 αποκτούν πρόσβαση και περιορισμένο δικαίωμα στην αντισύλληψη. Και βέβαια υπάρχουν ακόμα σχολεία χωρισμένα σε αρένων και φιλέων, για να χρησιμοποιήσουμε μια παλιά ορολογία. Και βέβαια υπάρχει και η γνωστή σε όλες και όλους ιστορική λεπτομέρεια, που δεν ήταν καθόλου λεπτομέρεια όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η απαγόρευση κυκλοφορίας στους σπιτικούς κοιτώνες στο αντίθετο φύλο. Για την ακρίβεια διαβάζουμε ότι οι γυναίκες μπορούσαν να επισκέπτονται τους ανδρικούς κοιτώνες, όμως το ανάποδο δεν μπορούσε να γίνει. Παρ' όλα αυτά, η άνοδος της οικονομίας στη δεκαετία του 50 και του 60 επέφερε αλλαγές στην εργασία, οδήγησε ένα μέρος των γυναικών, ένα ποσοστό των γυναικών στην παραγωγή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα ποσοστά των γυναικών, τα οποία παραμένουν στάσιμα ανάμεσα στο 58 και το 68. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 1954 το 34,83% της εργατικής τάξης είναι γυναίκες, έτσι, το 54 είναι το 34,83%. Και το 1968 αυτό το ποσοστό είναι 34,93%. Δηλαδή έχουμε ελάχιστη αύξηση σε αυτού του ποσοστού. Και βέβαια πρέπει να πούμε, για να ονομάσουμε αυτό το υποκείμενο, για το οποίο πάρα πολλές φορές συζητάμε, την εργατική τάξη, η οποία παίρνει στις πλάτες της και στα χέρια της αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση, η εργατική τάξη δεν είναι μόνο οι εργάτες άντρες της Renault, οι οποίοι βεβαίως έδωσαν πολύ σκληρούς αγώνες κατά τη διάρκεια της μεγάλης γενικής απεργίας. Υπάρχει ένα σύνθημα του Μάη, το οποίο ανάμεσα στα άλλα λέει «Ο αγώνας να περάσει από τα αδύναμα χέρια των φοιτητών στα δυνατά χέρια των εργατών», υπονοώντας και τη σωματική δύναμη των ανδρών, αλλά προφανώς και τη δυνατότητα των εργατών και εργατριών να παραλύσουν το σύστημα κάνοντας απεργία. Τη δυνατότητα λοιπόν των εργατών και των εργατριών, οι οποίες αν και δεν έχουν δυνατά χέρια εντός εισαγωγικών, φαίνεται να έχουν δυνατές πλάτες, αφού στη Γαλλία τότε όπως και σήμερα σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος. Στην εργασία, στο σπίτι, στο σχολείο, στο κοριτσίστικο κοιτώνα του Πανεπιστημίου ή στα καμπαρέ των Φολί Μπερζέ. Στα φοιτητικά στρώματα τα ποσοστά αλλάζουν. Το 1950 το 30% των φοιτητών είναι γυναίκες, ενώ ανάμεσα στο 55 και 66 οι γυναίκες αποτελούν το 50% των φοιτητών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό σημαίνει μια επανάσταση για τα πανεπιστήμια, για το αμφιθέατρο, ότι το 50% των γυναικών φοιτητών είναι γυναίκες. Και είναι αυτή η είσοδός ακριβώς στους εργασιακούς χώρους, στα πανεπιστήμια, η έξοδος από το σπίτι, που δημιουργεί το υπόβαθρο για τη μετέπειτα συμμετοχή του στο Μάη. Τώρα, αν η κατάσταση για τις γυναίκες είναι σφιχτική σε όλους τους χώρους, σε όλα τα πεδία της ζωής και της καθημερινότητας, η ζωή των ομοφυλόφιλων ανδρών είναι αβίωτη. Λέω ανδρών, όχι μόνο γιατί βρίσκουμε ελάχιστα στοιχεία για τη γυναική ομοφυλοφιλία, αλλά γιατί η γυναική ομοφυλοφιλία την εποχή την οποία συζητούμε είναι αόρατη γενικά. Τουλάχιστον στις μαρτυρίες, στα αρχεία που εγώ το λίγο έτσι, σύντομα ας πούμε, κοίταξα. Οι λεσβίες του 68 και πολύ περισσότερο αργότερα εκφράζονται και συμμετέχουν περισσότερο σε γυναικείες και φεμινιστικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι ιδιαίτερα αρχικές με τους ομοφυλόφιλους, παρόλο που σημειώνεται από πολλές και πολλούς και είναι αλήθεια ότι η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέτρεψε τη σεξουαλική δραστηριότητα, όπως ονομάζεται, ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου από τη Γαλλική Επανάσταση ήδη. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτή την μεγάλη κληρονομιά της Γαλλικής Επανάστασης και αργότερα της Κομμούνας και όλα αυτά που σήμαινε αυτό για το φαντασιακό των Γάλλων, ας πούμε, στη μετά το 1945 εποχή, η κυβέρνηση, το ιατρικό καταστημένο, ο τύπος, προωθούν την ιδέα μιας υγιούς οικογενειακής ζωής, παρουσιάζοντας την ομοφυλοφιλία ως αρρώστια. Η κυβέρνηση του Πετέν επανέφερε την παλιά διάκριση ανάμεσα στο φυσιολογικό και το αφύσικο, το μη κανονικό. Το 1960 η ομοφυλοφιλία κατηγορηποιείται ως παρέκκληση μαζί με τον αλκοολισμό και την πορνεία. Τα πάρτι των ομοφυλόφιλων παρακολουθούνται, υπάρχει στενή παρακολούθηση δηλαδή, υπάρχουν ντου. Οι ομοφυλόφιλοι κακοποιούνται, σπρώχνοντας το περιθώριο όπου αναγκάζονται να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά τους στο σκοτάδι.
Τώρα, αυτή τη συντομία είναι η κατάσταση για αυτό που ονομάζουμε τους πιο καταπιεσμένους και καταπιεσμένες εργαζόμενους, εργαζόμενες, φοιτητές, με κουραστούς, τους ανθρώπους γενικά, το Μάη. Τώρα, τι γίνεται το Μάη. Πριν το Μάη, σημειώσαμε ήδη ότι υπήρξαν κάποιες μικρές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα αφενός μικρών κοινωνικών ομάδων που διεκδικούν, αφετέρου αποτελούν μικρές απόπειρες εξυγχρονισμού λόγω της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στα πανεπιστήμια έχουμε ήδη κινητοποιήσεις για το ζήτημα των ξεχωριστών κοιτώνων το 1967, με πιο εμβληματική την περίπτωση των κοιτώνων στο Αντώνη Κάμπους, όταν μετά από τρίμηνες διαμαρτυρίες, κυρίως των ανδρών, των νεαρών ανδρών, οι πανεπιστημιακές αρχές άλλαξαν τους κανόνες κυκλοφορίας, είναι καθιστικές διαμαρτυρίες αυτές. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους κοιτώνες και σε όλα τα πανεπιστήμια, αυτό το παράδειγμα δηλαδή της Νίκης. Όμως, ο σπόρος της αμφισβήτησης υπάρχει ήδη. Αποτυπώνεται στην κουλτούρα, στο ντύσιμο που αλλάζει, στη μουσική, στον κινηματογράφο, στο πολύ πολιτισμικό παράδειγμα γενικότερα. Η νεολαία ανησυχεί για το μέλλον, όπως λέει ένα σύνθημα του Μάη, ασφιχτιά, διαβάζει φιλοσοφία, Μάρξ, Μάο, Τρότσκι, και το Μάρτι, η φλόγα ανάβει, έτσι ακριβώς όπως περιέγραψαν χθες οι ομιλητές της συζήτησης. Τώρα, για τη συμμετοχή των γυναικών και των ομοφυλόφιλων στην εξέγερση. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, θα μπορούσαμε να πούμε των φοιτητών και των εργατών, ωστόσο έχει μια σημασία να μιλήσουμε κυριότερα για τους ανθρώπους που προσδιορίζονται ως γυναίκες και ομοφυλόφιλοι. Δεν υπάρχει μία εικόνα για τη συμμετοχή των γυναικών στην εξέγερση του Μάη στη Γαλλία, όπως δεν είναι ίδια εικόνα για όλες τις γυναίκες γενικότερα. Με την έννοια ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν μια ενιαία κατηγορία, διαφέρουν πάντα ανάλογα με την ηλικία, την ταξική θέση, το μορφωτικό επίπεδο. Άρα θα ήταν κάπως άδικο να τις τσουβαλιάσουμε όλες σε μια κατηγορία και όλες τις εμπειρίες σε μια κατηγορία. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές παραδοχές. Πρώτον, οι γυναίκες ναι συμμετέχουν στην εξέγερση. Οι γυναίκες ναι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Οι γυναίκες ναι συμμετέχουν στις απεργίες. Και βεβαίως συμμετέχουν στις γνωστές επιτροπές δράσης, αξιών, κομιτέ αξιών, δεν μιλάω γαλλικά. Και όπως πάντα, αυτή η συμμετοχή τους έχει κόστος. Δυσκολότερα κατορθώνουν να πείσουν τους γονείς τους, να τις αφήσουν να ξενυχτήσουν σε μια κατάληψη ή να βρίσκονται συνεχώς στον δρόμο έξω από το σπίτι, για παράδειγμα. Είναι πιο δύσκολη η συμμετοχή τους στον αγώνα. Ξεχωρίζει ανάμεσα στις φοιτήτριες η δράση των κοριτσιών στα λύκεια φυλαίων, οι οποίες ήταν φοβερές οργανώτριες, φτιάχναν τις δικές τους επιτροπές δράσης και μάλιστα κάποιες σημειώνουν ότι το γεγονός ότι δεν υπήρχαν αγόρια στο σχολείο τις έκανε να λάβουν δράση, να βγουν μπροστά, να συζητήσουν δύσκολα θέματα όπως αντισύλληψη κτλ. Και βέβαια και η συμμετοχή των εργατριών διαφέρει ανά περίπτωση. Υπάρχουν γυναίκες που λόγω της μαζικής και παρατεταμένης συμμετοχής των ανδρών στην απεργία, των κλειστών σχολείων και της μη κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μένουν στο σπίτι να φροντίζουν τα παιδιά και τους απεργούς. Άλλωστε είναι λίγες αυτές που είναι ιδιοκτήτρες αυτοκινήτων. Επομένως, αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι και να φροντίσουν τους απεργούς και τα παιδιά. Υπάρχουν επίσης οι γυναίκες που αποκλείστηκαν από συνδικαλιστές από τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Σε συνελεύσεις κάποιες δηλώνουν ότι δίσταζαν να πάρουν τον λόγο. Για παράδειγμα, σε μια συνέλευση 5.000 μεταλλεργατών, μια γυναίκα διοχαρίστηκε από έναν εκπρόσωπο της ΕΔΕΤΕ όταν προσπάθησε να μιλήσει, ενώ κάποιοι της φώναζαν ηρέμησε ιστερική, κάτσε κάτω. Αυτό είναι λογικό, αφού υπάρχουν ακόμα πολλές συντηρητικές ιδέες στην κοινωνία, την οποία περιγράφαμε πριν, οι οποίες δεν ξεριζώθηκαν από μια στιγμή στην άλλη. Όμως υπάρχουν και κλάδοι όπου η συμμετοχή των γυναικών ξεπερνούσε αυτή των ανδρών, όπως είναι η βιομηχανία υφασμάτων και ο κλάδος κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών, όπου το 53% των απεργών είναι γυναίκες. Στον δρόμο οι γυναίκες στείλουν οδοφράγματα, χτυπιούνται, συλλαμβάνονται. Φυσικά υπάρχουν μαρτυρίες και για βιασμούς πίσω από τα αστυνομικά βαν, από αστυνομικούς, από την αστυνομία. Στην ταχυδρομεία 7.000 γυναίκες απεργούν, δεν είναι τις εικόνες, τις σκόρπιες και λίγο άνεχα. 7.000 γυναίκες λοιπόν απεργούν στην ταχυδρομεία. Συγκεκριμένα 1.000 γυναίκες καταλαμβάνουν τα γραφεία διοίκησης πάλι στα γαλλικά ταχυδρομεία. Ζητούν μείωση εργασίας από 41 στα 37 ώρες την εβδομάδα, ένα Σάββατο ελεύθερο το μήνα και πολλά άλλα ακόμα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής της δικής τους και της εργατικής τάξης. Επίσης δημιουργούν ομάδες συζήτησης στα εργοστάσια και διεκδικούν το δικαίωμα στην έκπτωση. Και μάλιστα στις επιτροπές δράσης το ζήτημα της έκπτωσης γίνεται κομβικό σημείο.
Είναι συζητήσεις πρωτόγνωρες, γίνονται και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και στους εργασιακούς χώρους. Είναι τρομερή η σύγκρουση με τα ίδια της εποχής. Και αυτή η σύγκρουση αποτυπώνεται σε πάρα πολλά συνθήματα του Μάη, που είναι γνωστά για την προκλητικότητά τους, αν και όχι πάντα για την πολιτική ορθότητα, τα οποία όμως σίγουρα προκαλούν χαμόγελα μέχρι και σήμερα, ή τέλος πάντων είναι ενδεικτικά της επανάστασης και της κουλτούρας της εποχής, όπως το εργάτες όλου του κόσμου ποιος πλένει τις κάλτσες σας, ή ξεκουμπώστε το μυαλό σας τόσο συχνά ως το παντελόνι σας. Είναι μερικά μόνο τα συνθήματα, απαγορεύονται, απαγορεύονται κτλ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ακόμα για το που βρίσκονταν οι γυναίκες στο Μάη, όμως έχει μια σημασία να επιστρέψουμε στο ότι την στιγμή που είναι στον δρόμο και γίνονται ορατές και είναι πάρα πολύ κρίσιμο κομμάτι του αγώνα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα για αυτές. Θα λέγαμε ότι επιχείρησαν να ξεπεράσουν τρεις ρόλους. Αυτόν της μητέρας τροφού, αυτόν της γραμματέα και αυτόν του σεξουαλικού αντικειμένου. Έχουν καταγραφεί μαρτυρίες γυναικών και σε ιστορικές μελέτες και σε ντοκιμαντέρ που παρουσιάζουν τη δυσκολία τους να πάρουν το μικρόφωνο και την τουντούκα και να σταθούν στην πρώτη γραμμή. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση και για το φοιτητικό κίνημα στο τώρα. Ίσως δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε για την ματσόκουλτούρα, ας πούμε, που υπάρχει στα πανεπιστήμια. Πολλές γυναίκες καθαρίζουν στις καταλήψεις, φροντίζουν τους τραυματισμένους, φτιάχνουν αυτοσχέδια ιατρία, πρώτων βοηθειών. Μάλιστα κάποιες αναλαμβάνουν να οργανώσουν μαθήματα για νεότερους μαθητές δημοτικού, επειδή είναι κλειστά σχολεία, έτσι ώστε να μην μείνουν πίσω στα μαθήματα. Μαγειρεύουν, τους ζητείτε να μην βρίσκονται στις προστινές αλυσίδες των συγκρούσεων. Υπάρχει ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Μία εικόνα μόνο. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο το δείξαμε εδώ στην κομμούνα, το «Μεγάλες νύχτες, μικρά ξημερώματα» του William Klein, στο οποίο παρουσιάζεται πολύ χαρακτηριστικά ο ρόλος των γυναικών. Κάποια στιγμή κάνει ένα ζουμάρι σε μια γυναίκα που σηκώνει το τηλέφωνο, γράφει στη γραφειομηχανή, απαντάει, δίνει οδηγίες. Μια στιγμή που σε ένα άλλο δωμάτιο οι άντρες συζητούν για τη δράση. Υπάρχουν γυναίκες που για να ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση αναγκάζονται να συμπεριφερθούν, να ζητήσουν αντρικές συμπεριφορές. Σε άλλες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται σαν σεξουαλικά αντικείμενα, όπου λόγω της απελευθέρωσης των ηθών έπρεπε να υποκύψουν στους συντρόφους τους, αλλιώς θα θεωρούνταν μικροαστές. Έτσι, υπάρχουν πολλές τις εικόνες που καλό να τις έχουμε στο μυαλό μας, ακριβώς να καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη. Πάντα και ποτέ. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η κατάσταση. Όπως είπαμε και πριν, οι γυναίκες γίνονται ορατές, το ιδιωτικό γίνεται δημόσιο και υιοθετείται το σύνθημα «Όλα είναι πολιτική». Αν δηλαδή το 80 το σύνθημα του φεμινισμού είναι το προσωπικό είναι πολιτικό, το 60 το σύνθημα των γυναικών είναι ότι όλα είναι πολιτική. Άρα και οι προσωπικές μας σχέσεις, και η δομή της οικογένειας, και το αν θα μπορούμε να κάνουμε έκτρωση, αν θα έχουμε το δικαίωμα στην αντισύλληψη, αν θα μας σέβονται, αν θα μπορούμε να παίρνουμε διαζύγιο κτλ. Κτλ. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι σεξιστικά άπειρα αφιερώματα υπάρχουν και στον τύπο της εποχής, ο οποίος ξεφτελεί στις γυναίκες και γενικότερα τον νέο τρόπο ζωής, τον αντικομφορμισμό, περιγράφει τις καταλήψεις του Οντεόνιου Σορβόνη ως οίκους ανοχής, ως οίκους ακολασίας, υποτίθεται ότι διάφοροι ρεπόρτερ έχουν βγάλει φωτογραφίες και υλικό από μέσα από τις καταλήψεις. Όλα αυτά γίνονται για να επηρεαστεί η γαλλική κοινωνία, που σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα μετά τη σκληρή καταστολή, στηρίζει τα παιδιά της. Η κοινή γνώμη είναι σε μεγάλο βαθμό μαζί με τους Γάλλους φοιτητές, αν και όχι πάντα τις κόρες της. Τώρα, εκείνη τη χρονιά δεν μπορούμε ακόμα να μιλάμε για κίνημα γυναικών και ομοφυλόφιλων. Ιδιαίτερα για τους ομοφυλόφιλους εργάτες δεν γίνεται λόγος. Η Ιωάννα είναι εκεί. Α, έχει σταματήσει βλέπω γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω και θα συνδεθούμε μετά. Να πάω. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι αρκετά δύσκολες οι συνθήκες και ιδιαίτερα για τους ομοφυλόφιλους εργάτες και άνδρες, αφού είναι δύσκολο να εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους στον χώρο εργασίας. Επίσης δεν διαθέτουν τα χρήματα για να μπουν στα ακριβά μπάρ των ΜΟΕΜ. Όμως οι καταλήψεις προσελκύουν και πολλούς ομοφυλόφιλους που βρίσκουν τον χώρο να εκφράσουν τα δικά τους αιτήματα και τις δικές τους επιθυμίες. Πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως ξένο σώμα από τους καταληψίες που τους βλέπουν σαν εισβολείς. Ανάμεσά τους όμως ξεχωρίζουν πολύ σημαντικές και ηρωικές φιγούρες που γίνονται σύμβολα του αγώνα. Υπάρχει ο Σαρπεντιέ, ο οποίος ιδρύει μαζί με άλλους την Επιτροπή Επαναστατικής Παιδεραστικής Δράσης, όπως ονομάζεται,
με τον παιδεραστική να θεωρείται συνώνυμο της ομοφιλοφιλίας, όπως ξεκαθαρίζεται στην διακήρυξη της ομάδας. Το πρώτο τελευταίο σημείο είναι πια η επόμενη μέρα του Μάη για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι πετυχαίνουν και τι πολιτικές παρακαταθήκες αφήνουν. Να το πούμε ξανά και ξανά ότι τίποτα δεν είναι ίδιο μετά το Μάη του 68. Οι οικογενειακές, οι σεξουαλικές σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις, η δομή της οικογένειας, ο τρόπος που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη ζωή τους έχει αλλάξει ριζικά. Οι κατακτήσεις είναι σημαντικές. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 1975 η πατρική, η ανδρική authority, ας πούμε, πάνω στην οικογένεια αντικαθίσταται τη γονεϊκή. Το 72 αναγνωρίζεται η ίση αμοιβή για ίση εργασία. Μετά το Μάη, με τώρα το κίνημα παίρνει το δρόμο, το αναπτύσσεται πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά το Μάη, είναι η αρχή ο Μάης. Το 1974 έχουμε την εισαγωγή μιας περιορισμένης ελεύθερης αντισύλληψης. Το 1975 και το 1979 επανέρχεται το δικαίωμα των γυναικών στην έκδοση που είχε απαγορευτεί από άλλους νόμους. Και πολλά πολλά άλλα ακόμα, όπως ας πούμε το 79 πια, επιτρέπεται η νυχτερινή εργασία στις γυναίκες. Εντάξει. Είναι αποδοχή, είναι η Ιωάννα. Ναι, δεν έχω πάρει το κουμπάρι της αποδοχής. Είναι η κάμερα. Α, οκ. Όπου πλέγχονται τώρα. Δεν μας απάντησε αυτή. Όλη την δεκαετία του 70 έχουμε πολύ χειροπιαστά αλλαγές στη ζωή των γυναικών. Επίσης υπάρχουν και πολύ συγκινητικές ιστορίες γυναικών, όπως οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο Μπαταρίας, που αρνήθηκε να επιστρέψει στη δουλειά μετά το 68, όταν έληξε απεργία, λέγοντας ότι δεν επιστρέφω πια σε αυτή τη φυλακή. Σε επίπεδο ιδεολογικό έχουμε, επειδή όπως συντονίζομαι λίγο, θα σταματήσω για δύο λεπτά. Είναι εδώ που συνδεθούμε. Έλεγα λοιπόν ότι πέρα από αυτές τις πολύ σημαντικές χειροπιαστές αλλαγές στη ζωή των γυναικών, έχουμε και αλλαγές σε ιδεολογικό επίπεδο. Το δικαίωμα στον έλεγχο του σώματος, στη σεξουαλική έκφραση, ο προδιωτικό ζήτημα γίνεται δημόσιο, είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Γίνεται λοιπόν δημόσιο αίτημα αυτό το δικαίωμα, δημόσιο πρόταγμα, δημόσια κατάρτιση. Και δεν αναφέρουμε επίσης αλλαγές στην κουλτούρα, την είσοδο της ψυχανάλυσης, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες συζητήσεις για αυτά, την ξανανακάλυψη γυναικών φιλοσόφων όπως η Μπουβουάρ, καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδους, συνεργατικά διαπαιδαγωγία και κυρίως τη στράτευση, πολύ ωραία. Και κυρίως λοιπόν τη στράτευση χιλιάδων ανθρώπων στην αριστερά, στις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, ανθρώπων που δεν είχαν πια καμία εμπιστοσύνη στο Κομμουνιστικό Κόμμα, που κατέγγελαν τον Σταλινισμό, που αφιέρωσαν τη ζωή τους παλεύοντας μια ζωή χωρίς καταπίεση. Άρα, να το πούμε ξανά, ότι ο Μάης του 68 είναι το σημείο εκκίνησης για πάρα πολλά πράγματα, για τη γέννηση των δυνάμεων της επαναστατικής αριστεράς, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές εδώ, για τη γέννηση του φεμινιστικού κινήματος, για τη γέννηση του οικολογικού κινήματος και βέβαια δημιουργείται ο φεμινιστικός τύπος, τα γυναικεία προοδευτικά κτλ. Το τελευταίο μου σημείο αφορά τις δυνάμεις που δρούν εκείνη την εποχή. Είπαμε πριν ότι δεν αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες σαν μια ενιαία κατηγορία. Άλλες στρατεύονται στην αριστερά. Άλλες ετροτσκιστικές, ενώ τη mainstream αριστερά, άλλες ετροτσκιστικές και μοαϊκές οργανώσεις δίνουν τη μάχη μέσα στις οργανώσεις τους εναντίον του σεξισμού. Πολλές όμως γυναίκες και ομοφυλόφιλοι, απογοητευμένοι άντρες και γυναίκες, απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν έχουν λόγο και συμμετοχή στις οργανώσεις αριστεράς, επιλέγουν ένα διαφορετικό δρόμο, δημιουργούν ομάδες και συλλογικότητες που παλεύουν για τα δικά τους ιδιαίτερα ξεχωριστά αιτήματα. Όμως, ακόμα και σε αυτές τις δυνάμεις υπάρχουν διαβαθμίσεις. Δηλαδή, δημιουργούνται ομάδες που παλεύουν, που επιλέγουν ένα καθαρά προσωπικό ατομικό δρόμο, αυτό της προσωπικής χειραφέτησης, που κυρίως έχει να κάνει με ομάδες που συζητούν αποκλειστικά γυναικεία θέματα για το σώμα, την αντισύλληψη, την ικανοποίηση στο σεξ κτλ.
και άλλες που αν και στατεύονται σε ξεχωριστές οργανώσεις, περιλαμβάνουν τις διεκδικήσεις για την επανάσταση και την αλλαγή της κοινωνίας στα δικά τους ξεχωριστά αιτήματα. Αναφέρω πολύ σύντομα και αδικώντας τη δράση τους δύο πολύ σημαντικές οργανώσεις. Τι λέει η Ιωάννα? Η Ιωάννα μας ακούς. Ωραία. Ω, ναι. Ωραία. Αναφέρω λοιπόν δύο σημαντικές οργανώσεις της εποχής που κυρίως αναπτύσσονται το 70 και λέω ότι θα αναφερθώ γρήγορα, ενδεχομένως αναδικώ και τη δράση τους, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, το πρώτο οργάνωση είναι το MLF, το Κίνημα για την Απελευθέρωση των Γυναικών, και το FAR, το Μέτωπο Ομοφυλόφιλων Επαναστατικής Δράσης. Αυτές οι οργανώσεις συλλογικότητες, που είναι στην ουσία ομπρέλες άλλων μικρότερων ομάδων, είναι οι πιο εμβληματικές, αναπτύσσονται τη δεκαετία του 70 και κερδίζουν στις δραμές τους πολλές εργάτερες, φοιτητές κτλ. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι μια μαωρική οργάνωση διαλύεται γιατί όλες οι γυναίκες αποχωρούν από αυτή τη μαωρική οργάνωση και μπαίνουν στο μέτωπο αυτό των φεμινιστριών γυναικών. Υπάρχουν γνωστές φιγούρες, υπάρχει γνωστή φεμινίστρια Ζελίνσκι, υπάρχει ο Χόλγεν και το κίνημα Ομοφυλόφιλο. Αυτές οι ομάδες μιλούν για την ισότητα όλων των καταπιεσμένων και βέβαια εμπνέονται από το 69, από το κίνημα του Stonewall, που μας πει κάποια πράγματα γι' αυτό η Έλενα. Έρχονται τα νέα από την Αμερική, ξεσηκώνουν την Γαλλία. Όμως το κίνημα σε μεγάλο βαθμό παραμένει γαλλικό, που σημαίνει ότι κρατά το συνολικό χαρακτήρα, τον ριζοσπαστικό και προκλητικό χαρακτήρα των ετοιμάτων του Μάη. Ανάμεσα στις πολλές δράσεις των γυναικών περιλαμβάνεται και η τιμή, ο φόρος τιμής που τέλος πάντων επιδεικνύουν οι γυναίκες στη γυναίκα του άγνωστου στρατιώτη το 70. Έχουμε τις υπογραφές των 343 γυναικών του 71 ενάντια στην έκτρωση, οι οποίες 343 γυναίκες, πέρα από ότι είναι πάρα πολύ γνωστές, δηλώνουν ότι ήδης έχουν κάνει έκτρωση, το οποίο επίσης θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό κατά την εποχή. Και έχουμε μία διαδήλωση ενάντια στη μέρα της μητέρας το 1972, ανάμεσα στις πολλές δράσεις. Είναι όλο στο κλίμα της πρόκλησης, ας πούμε, του Μάη, που έχει αφήσει ο Μάης, το αποτύπωμα του Μάη. Η ιστορία των κινημάτων αυτών, αλλά και των αριστερών οργανώσεων, η ιστορία τους να δράσουν, να μεγαλώσουν, να φτιάξουν ισότιμους χώρους για άντρες και γυναίκες είναι μεγάλη. Δεν μας φτάνει ο χρόνος σήμερα. Η ιστορία αυτή τελειώνει κάπου το 1980 με την άνοδο των σοσιαλιστών στην εξουσία, τη μετατροπή περιοδικών όπως το ΕΛ σε mainstream περιοδικά μόδας και εξήμνησης της θηλυκότητας, παρόλο που υπήρχε ένας αρχικός πυρήνας φεμινιστών που έγραφε σε αυτό και σε άλλα περιοδικά. Έχουμε την κρίση του AIDS και βέβαια πριν τους ακτιβιστές που κινητοποιούνται γύρω από αυτό το ζήτημα. Οι οργανώσεις αυτές, αν και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, διαλύονται, όμως άφησαν παρακαταθήκες, καταρχάς άφησαν ανθρώπους πίσω που παρέμειναν υποστηρικτές των ετοιμάτων του Μάη και αφετέρου, πηγαίνοντας πια ξανά στην αριστερά, δημιούργησαν μια κουλτούρα μέσα στη γαλλική επαναστατική αριστερά που παρόλα τα προβλήματα και τις πολιτικές περιπέτειες κατάφερε να ξανακερδίσει τον φεμινισμό, να τον επαναφέρει στην αριστερά και να τον συνδέσει, ένα κομμάτι τέλος πάντων, και να τον συνδέσει με τον αγώνα της διεκδικής σε μια καλύτερη κοινωνία. Τελειώνοντας λοιπόν, ο Μάης σήμαινε πολλά και για μας και για το ελληνικό κίνημα, για τον αγώνα ενάντια στη Χούντα, ενέπνευσε τη γενιά του 73, τις γενιές που ακολούθησαν, τα μπορούμε να συζητήσουμε και στη συνέχεια. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας και πραγματικά οφείλουμε πολλά στους εξεγερμένους του Μάη και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Και πρώτα απ' όλα οφείλουμε να μιλάμε για αυτές.